Πείτε μου λοιπόν για αυτά τα δημοσιεύματα που λένε πολύ απλά ότι συζητήθηκε στους κόλπους της κυβέρνησης το κλείσιμο της ΕΡΤ, οι απολύσεις 2.000 εργαζομένων και η επαναλειτουργία της σε μια διαφορετική βάση. Στους κόλπους της κυβέρνησης συζητείται αυτό που γράφεται παντού και λέγεται παντού, ότι πρέπει μέχρι τέλη Ιουνίου να εμφανίσουμε μείωση 2.000 εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό είναι μια υποχρέωση, μια προκαταρκτική ενέργεια για την καταβολή των δόσεων. Και όπως ξέρετε, μέχρι τον Δεκέμβριο πρέπει αυτά να γίνουν 4.000 τα άτομα. Μέσα από τις διαδικασίες του συντάγματος, αξιολόγηση υπηρεσιών, δομών και προσώπων. Δεν έχουμε συζητήσει για την ΕΡΤ. Και δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να πάψει να έχει φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μισό λεπτό. Εδώ στο πρώτο δημοσίευμα υπάρχει εξής πληροφορία, θέλω να μου τη διαψεύσετε ή όχι. Ότι αν μπορώ, δηλαδή. Η σύσκεψη των αρχηγών στις 13 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, γράφει εδώ, το θέμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Ετέθη αυτό το θέμα από τον Πρωθυπουργό. Είναι ανακριβές αυτό που εγγράφει, δηλαδή. Όχι, έχει σημασία. Γιατί αν ήταν. Δημοσίευμα, σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Καταρχάς, ούτε σήμερα μιλήσαμε για τα θέματα αυτά. Αυτό το είπατε. Τα παραπέμψαμε σε επόμενη συνάντηση. Να σας πω όμως τη δική μου θέση. Η δική μου θέση. Καταρχήν, δεν υπάρχει το θέμα έτσι όπως έχει δημοσιοποιηθεί. Δεν υπάρχει το θέμα όπως έχει δημοσιοποιηθεί, προφανώς. Κλείσιμο της ΕΡΤ, 2.000 απολύσεις εργαζομένων. Διότι δεν μπορεί η χώρα, κυρία Στάλη, δεν μπορεί η χώρα να μην έχει. Είναι σαφές αυτό που λέτε και όπως το λέτε, το δέχομαι. Και έχω αγωνιστεί να μπορεί να υπάρχει στην Ευρώπη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και έχουμε εμείς συνεισφέρει ως Έλληνες στην Προεδρία του 1994 και στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έννοια αυτή της εξαίρεσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Πείτε μου λοιπόν, πώς νομίζετε όμως, ότι πρέπει να είναι δημόσια ραδιοτηλεόραση και ποιες σημαίνει, αλλαγές πιστεύετε ότι δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να γίνουν και πώς θα προχωρήσετε. Τηλεόραση θεσμική, ναι. Σύγχρονη, υψηλής ποιότητας. Mm-hmm. Έτσι. Απολύσεις δηλαδή, κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να είναι ένα αντίγραφο των ιδιωτικών, των χειρότερων εκδοχών των ιδιωτικών σταθμών. Δεν είναι αντίγραφο των χειρότερων ιδιωτικών καναλιών. Δεν είπα ότι είναι. Έχει άλλου τύπου προβλήματα και το γνωρίζετε κι εσείς και εμείς. Επίσης, έχει υποδομή, έχει εξαιρετικούς τεχνικούς, εξαιρετικούς με τεράστια εμπειρία, έχει ανθρώπους αφοσιωμένους στο δημόσιο συμφέρον, έχει πλειάδα ικανών δημοσιογράφων και αγωνίστηκα για το μισθολογικό καθεστώς τους ως Υπουργός Οικονομικών. Ναι. Προσπάθησα να λύσω ένα δυσεπίλητο θέμα. Αλλά πρέπει ποιες να σας αλλαγές πω, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν. Πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές πρέπει να γίνουν. Υπάρχει σχέδιο αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Πρέπει να εμφανιστεί το σχέδιο. Πρέπει να μας παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί σχέδιο. Περιμένετε από τον αρμόδιο υπουργό, αυτό, από τον κύριο Κεδίκογλου. Περιμένετε δηλαδή, σας ρωτάω. Κοιτάξτε, γιατί πρωτίσως από τον κύριο Κεδίκογλου, αλλά νομίζω και ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Μανιτάκης παίζουν κάποιο ρόλο. Η κυβέρνηση, οι υπουργοί πρέπει να παρουσιάσουν στους πολιτικούς αρχηγούς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Το οποίο σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί. Όχι, προφανώς όχι.